Άραγε, εάν εγνώριζε ο κόσμο όλο τι σήμερα εορτάζει η Εκκλησία μα, θα εγλεντούσε, θα εξενυχτούσε, θα αμάρτανε, θα εμεθούσε. Ξεύρεστη θα πει να γεννηθείς και να σου έχει κάποιος ένα παλάτι με χρυσάφι χτισμένο. Χτισμένο με χρυσάφι, τίποτε άλλο να μην έχει πάνω. Να είναι ένα χρυσό σπίτι και να έρχεται κάποιος και να σε βγάζει έξω και να σου λέει εδώ δεν θα μπεις μέσα. Δεν θα είχες μια λύπη φοβερή. Δεν θα είχες έναν πόνο. Δεν θα είχες ένα παράπονο. Δεν θα είχες κάτι το οποίο να σε βασάνιζε. Παράδεισε, παράδεισε, να σε γνωρίσω δεν μπορώ, να σε κερδίσω μπορώ. Ο Απόστολος Παύλος όταν ανέβηκε στον παράδεισο και στράφηκε πίσω, έλεγε ένα πράγμα. Θεέ μου, το έλεγε, πότε θα κλείσω τα ματάκια μου να έρθω εκεί κοντά σου. Τόση αγάπη είχε, λέω, εκείνα που είδε, τόση χαρά είχε με εκείνα που είδε και ήταν έτοιμος, λέγει, να αναφωνήσει και να πει τούτα τα λόγια. Ηγούμε πάντα σκύβαλα είναι Χριστόν κερδίσω. Τα βλέπω όλα να είναι σκουπίδια, λέγει, φτάνει μόνο να κερδίσω τον Κύριό μου. Και όπως είπαμε, δεν είμαι θα φίλοι πλέον του Χριστού, δεν είμαι θα μαθητέ του, είμαι θα συγκληρονόμη του. Κληρονομία ανέλαβε ο Κύριος μας ως άνθρωπος από τον Πατέρα, τον Παράδεισο, ολόκληρο τον ουρανό. Και αυτή η κληρονομία μας τη δίδει και εμάς. Γινόμεθα και εμείς συγκληρονόμη του Κυρίου. Τι μεγάλες βαθίες σκέψεις έχει κάθε μια λέξη της Αγίας Γραφής. Κύριε, Κύριε, λέει, αύριο θα ακούσουμε σιγά σιγά, θα έρθει η μέρα κατά την οποία θα ακούσουμε «Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα». Γρηγορούντα. Σας είπα το παράδειγμα του βασιλιά. Μην το ξεχάσετε το παράδειγμα που σας είπα. Γελοτοποιούς είχαν τότε, οι βασιλιάδες για να τους ξεκουράζουν από το βάρος της ευθύνης που είχαν απέναντι στο έθνος. Και είχε ένα βασιλιά που είχε ένα γελοτοποιό μέσα και τον έκανε και γελούσε για να ξεχάσει τα, να εκτονωθεί. Μία ημέρα ο βασιλιάς, όπως ήταν μόνος του, τον εκάλεσε αυτόν τον γελοτοποιό και του λέει, κρατούσε ένα ραβδί, του λέει, πάρ' το τούτο και αν έβρισε κανέναν πιο τρελό από σένα, δώσ' το τούτο, λέει. Καλά, του λέει, εντάξει, το πήρε ο γελοτοποιός, πέρασε καιρός και ο βασιλιάς αρρώστησε, έπεσε στο κρεβάτι. Έρχεται εκείνος και του λέει, τι κάνεις μεγαλειότατε, λέγει, είμαι για ταξίδι. Για ταξίδι, του λέει, και πότε θα γυρίσεις. Δεν θα γυρίσω ποτέ, του λέει. Καλά, δεν θα γυρίσεις ποτέ, το και μεγάλο ταξίδι που κάνεις. Για να σε ρωτήσω, του λέει, ετοιμάζεσαι τις βαλίτσες σου. Δεν θα πάρεις τίποτε μαζί σου. Λέγει, όχι, δεν ετοίμασα τίποτε. Όταν του είπε δεν ετοίμασα τίποτε, όπως κρατούσε το ραβδί, του λέει, πάρτε γιατί είσαι πιο τρελός από μένα. Θα κάνεις τέτοιο ταξίδι, του λέει, και δεν ετοίμασες βαλίτσες. Αυτό παθαίνει ο άνθρωπος. Δυστυχώς όταν δουν τον ιερέα να μπει σε σπίτι να αρρώστου, λένε, πάει, πέθανε ο άνθρωπος. Σαν πως ο ιερεύς, ο λειτουργός του Θεού, να κουβαλεί το θάνατο μαζί του. Θυμούμαι όταν έβλεπα αυτούς τους καθολικούς, γιατί οι καθολικοί
εκείνοι που είναι ευσεβείς, μας ξεπερνούν κατά πολύ. Κατά πολύ μας ξεπερνούν. Το λοιπόν, όταν με έβλεπαν στο δρόμο, με προσκαλούσανε και έβαζαν τα χεράκια τους έτσι για να τους ευλογήσω. Εμείς όταν δούμε τον ιερέα φτύνουμε, τον δένουμε. Όταν ήρθα από την Κύπρο, είχε ένα αυτοκίνητο, παίρνω σε εγώ να πάω στην εκκλησία πρωί πρωί, με είδανε και άρχισαν να... Δέσε το λέει, δέσε το. Τι υπάρχουν, λέω. Εγώ ήρθα από την Κύπρο, τα πράγματα δεν υπάρχουν. Λοιπόν, και ύστερα μετά έμαθα ότι αυτοί όταν τον ιερέα τον δένουν γιατί είναι κακό, θα πάθουν κακό. Ή εμέ διώξαν και εμάς διώξουσι, λέει. Ή τον λόγο των αιμών ατήρησαν και τον μέτερον δαρίζουσι, λέει. Δεν το ξέρει ότι εκείνη τη στιγμή ο ιερεύς, όποιος και να είναι, Δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι. Εκείνος που φοράει το ράσον είναι λειτουργός του Θεού. Και έχει ένα παράδειγμα ο Ιωρός Χρυσόστομος που είναι φοβερό παράδειγμα, φοβερότατο. Λέγει, όταν ο Ιησούς του Ναβία πολεμούσε, έδεσε τον ήλιο, λέγει, να μην δύσει έως ότε να νικήσει τους εχθρούς. Στήτω ο ήλιος κατά Γαβαώδ, να σταματήσεις εκεί, του λέει ο Ιησούς του Ναβί. Και σταμάτησε ο ήλιος, παρακαλώ. Και έκανε την νίκη και μετά ο ήλιος σε συνέχισε. Αυτό είναι ένα από τα υπερφυσικά θαύματα τα οποία γράφει η Αγία Γραφή. Και ξέρετε, θα σας κάνω μια διακοπή εδώ. Ο αείμνηστος καθηγητής της αστρονομίας, ο Κοτσάκης. Ναι, ο Κοτσάκης. Ναι, λοιπόν, είχαν βρει οι αστρονόμοι ότι πράγματι σταμάτησε ο ήλιος. Πράγματι. Ναι, σταμάτησε ο ήλιος και το βρίσκουν οι αστρονόμοι. Ότι υπήρχε η διακοπή του ήλιου τόσο στιγμή, δεν θυμάμαι πόσο δύο ώρες, τρεις, ξέρω πόσο ήταν η γένεια. Ναι, μάλιστα. Στο βρίσκανε στο χρόνο, στον που το μετράνε οι αστρονόμοι, και βρίσκανε ότι πράγματι έχει σταματήσει ο ήλιος όπως αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη. Λοιπόν, βλέπουμε τούτο, η Αγία Γραφή γράφει αυτό το υπερφυσικό θαύμα. Δηλαδή η γη η οποία κινείται αστραπιαίως, ο ήλιος, η σελήνη κτλ. Έρχεται ο Ιερός Χρυσόστομος και λέει, αυτό είναι ένα υπερφυσικό θαύμα. Τώρα όμως, λέγει, αυτή τη στιγμή σε μεταφέρω σε έναν παπά, λέγει, αγράμματο, ο οποίος λειτουργεί. Αυτός ο παπάς, ο αγράμματος, ο πιστός στον Θεό, λέγει, γονατίζει και παρακαλεί τον Θεό να κατέβει από τους ουρανούς και να μεταβάλει το ψωμί σε σώμα και το κρασί σε αίμα θεϊκό. Και ρωτά, ποιος από τους δύο έκανε το μεγαλύτερο θαύμα, αυτός ο παπάς, λέγει, ή ο Ιησούς του Ναβί. Αυτός ο παπάς, ο αγράμματος, κατέβασε τον Θεό. Ο Ιησούς του Ναβί σταμάτησε τον ήλιο. Ποιον είναι το μεγαλύτερο? Αυτός ο αγράμματος ο παπάς, λέει, αυτός είναι, έχει τη δύναμη τη μεγάλη, λέει. Εμείς τον βλέπουμε αυτόν τον παπά και δεν το θέλουμε να το δούμε. Τον λειτουργόν του Θεού, τον αντιπρόσωπον του Θεού στον κόσμο τούτο. Διότι θέλοντας και μη θέλοντας θα περάσεις από το πετραχύλι αυτού του παπά που τον κλωτσοκοπάς και τον υβρίζεις, γιατί αν δεν πάσεις στο πετραχύλι του δεν μπαίνεις στη Βασιλεία των Ουρανών. Το είπε ο ίδιος ο Θεός. Λέγει ότι τα κλειδιά, λέγει, του Παραδείσου τα δίδω εις τον Πέτρο, εις τον άνθρωπο δηλαδή, στον μαθητή μου.
Τα κλειδιά της αυλής σου λέει τα κρατάω εγώ. Γι' αυτό είναι το άδειο και στη μετάνοια. Δεν υπάρχει τίποτε. Διότι άπαξ και φύγεις από αυτόν τον κόσμο και δεν έχεις τίποτε άλλο, δεν μπορεί να πας στον κόλαση και όταν τη δεις να αρχίζει να λες συγχώρεσαι με Θεέ. Δεν υπάρχει συγχώρεση. Γιατί λέγει τα σκλής της αυλής σου τα κρατάει ο Θεός. Τα σκλής του παραδείσου τα έδωκαινε στον άνθρωπο. Και τους είπε ότι αν την αφείτε τις αμαρτίες σας, λέγει, τις αμαρτίες ημών, αφείεται. Και αν την κρατείτε τις αμαρτίες, κρατούνται, δεν συγχωρούνται. Δηλαδή, αν ο ιερεύς δεν σου συγχωρήσει, δεν συγχωρεί ο Θεός. Από τη στιγμή που ο ιερεύς θα πει τέκνε ο αφείοντες οι αμαρτίες σου, την ίδια στιγμή σβήνει ο Θεός όλες τις αμαρτίες, τις οποίες έχεις πει, ότι οι αμαρτίες λες. Τα σβήνει ο Θεός, σβήνονται. Και φώναζε ο κακούργος, α, λέει, τώρα δεν έχω εγώ τίποτε. Μου τα έσβησε εκείνος από ψηλά που τον εσταύρωσα, λέει. Τον εσταύρωσα, λέει, και μου τα σβήνει όλα. Και δεν έχω εγώ να παρουσιάσω τίποτε. Αυτά έλεγε ο κακούργος. Το ζύγι το οποίο ακριβώς ζυγίζει ο Αρχάγγελος την ψυχή, έχει να παρουσιάσει τα πεπραγμένα και εκείνα τα οποία συγχωρεί ο Θεός. Εκείνα τα οποία είναι πεπραγμένα, έλεγε ο κακός, έχω μια πενάρα, λέγει, και γράφω την ημέρα, γράφω την ώρα, γράφω και τα λόγια που λες. Δεν είναι αστείο πράγμα. Όπως ο Θεός λέγει, ούκ εις οι λόγοι ουδέ λαλιέ, ον ουκ ακούον δε φωνέ αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα, λέγει, που να το βγάλεις και να μην το ακούσω, που να το σκεφτείς και να μην το ακούσω, που να το έχεις μέσα στα βάθη τη ψυχή σου και να μην το ξέρω. Μπορεί να κρυβεί κανείς από τον Θεό. Και όμως όταν έρθει η ώρα κατά την οποία ο Θεός θα συγχωρήσει, συγχωρεί τα πάντα. Ιδού ο νηφιός έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ανεβρίσει γρηγορούντα. Γρήγορος ο άνθρωπος που θα είναι έτοιμος, λέει. Ούκ είδατε την ημέρα ουδέ την ώρα εν ή ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Αυτό είναι το φοβερό να πω. Τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς, μη λέει ο Δαβίδ. Κύριε μου, τα γνώρισες όλα, δεν αφήσες τίποτε, λέει. Άφησα ένα μόνο του, λέει ο Θεός. Την ώρα που θα σε καλέσω δεν θα την μάθεις ποτέ, λέει. Υπάρχουν άγιοι άνθρωποι, βέβαια. Άγιοι άνθρωποι, θυμούμε, στην Κύπρο είχαμε ένα ιερέα, ο οποίος ήταν, πέφταμε συγγενείς. Αλλά ήταν αγιασμένη ψυχούλα, ένας αθώος άνθρωπος, ένα παιδάκι ήταν. Λοιπόν, και είχε την κόρη του και της λέγει, ύστερα από σήμερα, της λέγει, σε 40 μέρες, λέγει, θα φύγω και θα σε αφήσω. Εκείνη άρχισε να τον ειρωνεύεται. Άντε, όλα τα ξέρεις, όλα τα γνωρίζεις. Φύγε, της λέγει, γιατί δεν θα έρθεις κοντά μου εσύ. Και παίρνει το ανιψάκι του, δηλαδή την κόρη της κόρης του. Και την είχε κοντά του και είχε κάνει ένα φέρετρο και το είχε έτοιμο μες τις 40 μέρες και γυρίζει και τη λέγει την μικρή. Όχι να φοβηθείς τώρα, της λέγει, εγώ θα βγω, θα κοιμηθώ εκεί και θα φύγω. Και εκείνο το χρυσό μου έμενε και έβλεπε. Και ανεβαίνει ο γέροντας, πέφτει μέσα στο φέρετρό του, κλείνει τα ματάκια του και φεύγει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άγιοι και τους αγιάζει ο Θεός και τους λέγει πότε θα φύγουν, αλλά αυτό είναι πολύ σπάνιο. Πολύ σπάνιο. Όλοι οι άλλοι άνθρωποι δεν ξέρουν ούτε την ώρα ούτε τη στιγμή. Μήπως αυτά τα παλικαράκια που σκότωσαν αυτοί οι φωνείς γνώριζαν ότι το πρωί που θα βγουν δεν θα επιστρέψουν πίσω. Δύο παλικαράκια μέσα στο άνθος της ηλικίας του. Και τι έκανε, να φυλάττουν νόμιμο τάξη. Να μην αφήνουν δηλαδή τους ληστές και τους κακούς να προοδεύουν. Όταν γίνονται πολέμοι, σκοτώνουμε και άνθρωποι αθώοι προς παιδιά μας συνήθως, που δεν φταίνουν. Αυτό το επιτρέπει ο Θεός ή συμβαίνει κάτι άλλο.
Εδώ έρχεται ο προφήτης Εζεκιήλ και μας λέει, εσείς λέει που έχετε την αρχή να φυλάγετε τους άλλους, που είστε οι διδάσκαλοι λέει, που είστε οι φύλακες ενός έθνους λέει, όταν δεις τον εχθρό και έρχεται λέει και δεν προειδοποιήσεις αυτούς τους οποίους έχεις μπροστά σου, όποιος πεθάνει λέει θα το ζητήσει ο Θεός από την ψυχή σου. Εάν όμως φωνάξεις, λέγει ο προφήτης, του λέγει ο Θεός, πες στον κόσμο σου αυτά. Όταν όμως φωνάξεις και προειδοποιήσεις ότι έρχεται ο πόλεμος, έρχεται η καταστροφή, έρχεται, λέγει, η ρομφαία για να σκοτώσει και δεν τους προειδοποιήσεις, όσοι πεθάνουν, λέγει, εκείνοι που θα ακούσουν δεν σοφρονιστούν, λέγει, αυτός θα πάει. Πάει, φεύγει από μένα. Του είπες, δεν άκουσε. Εάν όμως οι άλλοι δεν τους πεις, λέγει, και πεθάνουν από τη ροφέα του εχθρού, λέγει, τότε όλους θα τους ζητήσω από το δικό σου το αίμα, λέει, από το δικό σου το μέρος. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πολύ εκείνοι που έχουν ευθύνες. Είσαι δάσκαλος, είσαι ιερεύς, είσαι μοναχός, είσαι οτιδήποτε. Ναι, γεια μου. Ένας πάγοντος μπορεί να βοηθήσει τον κόσμο, αν θέλει. Δηλαδή να ειδοποιήσεις τον κόσμο. Με οποιοδήποτε τρόπο να βοηθήσεις. Να σας πω, η ευθύνη είναι μεγάλη από τη στιγμή κατά την οποία υποθέσουμε τώρα αυτή τη στιγμή να έχουμε έναν ο οποίος μας κυβερνά. Εάν δεν φωνάξει ότι έρχεται ο Αντίχριστος, προφυλαχθείτε, όσοι πάνε θα είναι πάνω του. Θα είναι πάνω του, στη ψυχή του. Ένας αξιωματικός στο στρατό, εάν δεν ειδοποιήσει τους στρατιώτες ότι εδώ που πάμε υπάρχει κίνδυνος, να προσέχετε και τους πει ότι δεν υπάρχει τίποτα και ο εχθρός τον σκοτώνει το στρατιώτη, αυτή η ψυχή του αξιωματικού είναι υπεύθυνη. Ένας κληρικός, θα πούμε ένας κληρικός ο οποίος με τη χάρη του Θεού κηρύττει τον λόγο του Θεού και δεν ειδοποιήσει τον κόσμο ότι έρχεται η ρομφαία λέγει του εχθρού και αφήσει τον κόσμο αδιάφορο και δεν τον διαφωτίσει λέγει, τότε αλίμονο του εν ώρα κρίσεως. Δηλαδή είμαστε υπεύθυνοι όλοι, αν δεν πούμε ο ένας τον άλλο, τι έρχεται. Αυτά που ξέρουμε. Ναι. Αυτά, έτσι. Έτσι, λίγο επιθυμητό. Έτσι. Αν τον άλλο τον λέμε. Να μας φυλάει ο Θεός μας, γιατί εμένα ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, την ημέρα που χειροτονήθηκα, μου είπε τούτα τα λόγια, δυο λόγια. Γιέ μου, τι φορτίο βαρύ φορτώθηκε σήμερα, ο Θεός είναι μαζί σου. Δεν είναι το να γίνεις παπάς, γίνεσαι. Ναι, τι ευθύνες έχεις, τι βάρος έχεις. Δεν ήταν του παπά. Πρέπει να είσαι πραγματικά να νιώθεις και να δώσεις. Δεν μου κάνεις τα άλλα και μόνο προς το πάνω. Εσύ βλέπω ότι είσαι και πραγματικός παπάς. Σήμερα στην Ελλάδα, η μισή Ελλάδα, όχι η Ελλάδα, όχι η μισή, το πιο πολύ, η μισή χρωστάει. Μήπως ο Θεός τιμωράει. Έχει ένα ερώτημα αιώνιον ερώτημα. Γιατί ο δίκαιος να υποφέρει και ο άδικος να γελά, να γλεντά. Ερώτημα μεγάλο, πολύ μεγάλο ερώτημα. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα, το οποίο αν με αξιώσει ο Θεός θα το γράψω και να είναι γραμμένο. Μας το είπε ο καθηγητής μας στην θεολογία, ευσεβής άνθρωπος. Και μας έθεσε τούτο το ερώτημα, γιατί ο δίκαιος να υποφέρει και ο απατεώνας να μην παθαίνει τίποτα. Τούτον το λέγει πρώτα ο Απόστολος Παύλος στον μαθητή του τον Τιμόθεον στη Δευτέρα Επιστολή, κεφάλαιο 3. Λέγει στον Τιμόθεον ότι με γνώρισες, του λέγει, τη διαγωγή μου, γνώρισες τη διδασκαλία μου, γνώρισες τους κατατρεγμούς μου, γνώρισες όλα όσα υπέφερα, του λέει. Τώρα αυτή τη στιγμή να έχεις, του λέει, υπόψη ότι
πονηροί άνθρωποι και εγώιτες, απατεώνες δηλαδή, προκόπτους επί το χείρον, πλανώντες και πλανόμενοι. Οι δε θέλοντες ευσεβώς ζήν διοχθήσονται. Πάμε στον καθηγητή μας και το θυμούμε αυτό το παράδειγμα, ότι ξεκίνησε κάποιος ο οποίος ονομαζόταν Ιωάννης Ασκητής και έθεσε τούτο το ερώτημα στην προσευχή του. Γιατί Θεέ μου να υποφέρουν οι δίκαιοι και οι άδικοι να μην υποφέρουν. Δείξε μου το, δώσε μου τα, φώτισε με. Και τούτο παρακαλούσε, 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 παρακαλούσε. Οπότε μία ημέρα ο Πανάγαθος Θεός του στέλνει τον άγγελό του εις πρόσωπον ανθρώπων. Ένας νέος πανέμορφος και του λέει, Ιωάννη του λέει, θα βλέπεις, θα ακούεις, δεν θα μιλήσεις καθόλου, διότι εγώ θα οδηγώ, εσύ θα με ακολουθείς. Ξεκίνησα και φθάνω σε ένα δάσος. Το δάσος εκείνο ήταν σκοτεινό, ήταν πολύ δύσκολο να το περάσεις, αλλά περνώντας είδαν ένα φως. Στο φως που είδανε πλησίασαν και βρήκαν έναν ανδρόγυνο με ένα παιδάκι κάπου 12 χρονών. Μπήκε μέσα ο άγγελος και του λέει, είμαι ο διπόρη να μας αφήσεις αυτό το βράδυ και αύριο να συνεχίσουμε. Εκείνος ο άνθρωπος με πολύ αγάπη ετοίμασε αμέσως ότι είχε φτωχός όπως ήταν. Περιποιήθηκε εδώ και λίγα φορέματα τα οποία μπορούσαν να φορέσουν από τον ιδρώτα και από το ζωροχές και τα λοιπά. Και αφού εκάθισαν εκεί, τότε ήρθαν η πρωινή ημέρα, πέρασαν η νύχτα, ήρθαν το πρωί και το πρωί που ήρθαν, λέγει ο άγγελος τώρα, πάντοτε ομιλεί ο άγγελος, ο Ιωάννης βλέπει και δεν μιλάει, δεν ανοίγει το στόμα του. Έχουμε να πάμε σε ένα βασιλέα, λέγει, και πρέπει να βγούμε από το δάσος. Λέγει ο οικοδεσπότης, δεν μπορείτε να βγείτε, λέει, δεν ξέρετε το δρόμο. Θα σας δώσω όμως το παιδάκι μου να σας οδηγήσει για να φύγετε με ευκολία. Ξεκινούν, τους έβαλε και λίγο παξιμάδι μαζί τους για να έχουν λίγο νερό και μπαίνει τώρα το παιδάκι 12 χρονών μπροστά, ακολουθεί ο άγγελος και τελευταίος ο Ιωάννης, ο ασκητής Ιωάννης. Όπως προχωρούν το παιδάκι φθάνουν σε ένα ποταμό ο οποίος ήταν κατεβασμένος. Δεν μπορούσε να μπει κανείς μέσα. Υπήρχε ένα κομμάτι σανίδι το οποίο μπορούσε να περάσει απέναντι. Και το παιδάκι, όπως ήταν αγνό, λέγει, θα περάσω εγώ πρώτα. Και αν με σηκώσει, τότε θα έρθετε κι εσείς. Όπως περνούσε το παιδάκι, πάει ο άγγελος και ταράζει το σανίδι εκείνο και πέφτει το παιδί μέσα και πνίγεται και φεύγει. Μετά... Αυτό έχει συνέβη. Συνέβη και είναι εφόσον μας... Α, γιατί στο τέλος. Είναι κι άλλα τέτοια παράδειγμα. Ναι, είναι ένα παράδειγμα. Οπότε ο Ιωάννης βλέπει αυτή την κίνηση ότι αυτός ο νέος ο οποίος τον οδηγεί, που τον έστειλε ο Θεός, έκανε αυτή την πράξη.
και διαρωτάτε τώρα ποιος είναι αυτός. Να μιλήσει δεν μπορούσε να μιλήσει, να βλέπει μόνο και να μην μιλά. Οπότε περάσανε τον ποταμό και όταν πέρασαν τον ποταμό περπάτησαν αρκετό το δρόμο, έφτασαν επιτέλους στο βασιλικό παλάτι. Στο βασιλικό παλάτι όταν έφτασα, επήγαν από την κυρία Νίσοδο, αλλά μόλις τους είδαν άρχισαν και τους εξεγκλωκόπησαν οι φρουροί. Ο άγγελος βγάζει και λέει, κρατώ τούτο για να το δώσω στον βασιλιά. Κρατούσε ένα ποτήρι, χρυσό. Στρέφεται και μπαίνουν από την οπισθία πόρτα μέσα στο παλάτι και φτάνουν στον βασιλέα. Όταν έφτασαν στον βασιλέα, του λέει, αυτό είναι δώρο από τον βασιλιά που έρχομαι. Με το βοηθό μου, του λέει. Το παίρνει ο βασιλιάς, τελειώνει, φεύγουνε και επιστρέφουνε. Επιστρέφουνε στο κελί του Ιωάννη. Τώρα του λέει, κάτσε να σου πω το θέλημα του Θεού. Εφόσον με έστειλε ο Θεός, είδες όλα αυτά ότι έγινε, τώρα κάθεσε να σου πω το θέλημα του Θεού. Εκείνο το ανδρόκινο που βρήκαμε μέσα στον δάσος, μας έδωσαν εκείνο το παιδάκι του για να μας βοηθήσει. Πλην όμως, όπως προχωρούσε το παιδάκι, πίσω τους επήρε φωτιά εκείνη η καλυβούλα που τους εφιλοξένησε. Και στρέφεται ο άγγελος πίσω, και πηγαίνει σε αυτά τα αποκαίδια εκεί, κρύβει κάτι και φεύγει. Αυτό το κάτι που έκρυψε μέσα στα αποκαίδια ήταν ένα κομμάτι χρυσάφι, ούτως ώστε όταν το ανθρώπινο αυτό θα πιάσει να τίσει την καλυβούλα του πάλι, θα το βρει και θα περάσει πολύ καλά. Αυτό το παιδάκι όμως, όταν θα μεγάλωνε, θα έγινε το ληστής και θα έκλεβε τον κόσμο και θα σκότωνε τον κόσμο, γι' αυτό ο Πανάλαθος Θεός λέει, για να μην πάθει αυτό, το πήρε ο Θεός νωρίτερα, για να μπορέσει ακριβώς να σώσει την ψυχή. Πάμε τώρα στο βασιλιά. Ο βασιλιάς αυτός ήταν άδικο. Κατέτρεχε το φτωχούς, κατέτρεχε τα σχήρες, κατέτρεχε τα ορφανά. Όλο αδικία ήταν. Και εκείνο το ποτήρι που έδωκε, είχε μέσα δηλητήριο. Και όταν θα έπιανε ο βασιλιάς να το πει, θα επέθαινε για να γλιτώσει ο κόσμος από τις αδικίες του βασιλιά και έτσι να ελευθερωθεί να δοξάζουν τον Θεό. Λοιπόν, ως εδώ του λέγει τελειώσαμε. Φεύγω Ιωάννη και να βλέπεις, του λέγει, και να δοξάζεις τον Θεό, διότι το σχέδιο του Θεού πάντοτε είναι για το καλό σου. Και έτσι τούτο μου έμεινε τόσο πολύ στη μνήμη, όταν μας το έλεγε ο καθηγητής μας. Μου λέει ότι θα τους ξαναδώσει ευκαιρία πάλι τις ψυχές να συγχωρήσει. Ναι, και θα τους δώσει μια ευκαιρία να σου αρεστήσει πάλι, θα τους δώσει μια ευκαιρία να συγχωρήσει να μετανιώσουν. Και όσοι μετανιώσουν, τους περάσει πάλι. Και όσοι δεν μετανοήσουν, θα τους παρατώσει εντελώς. Αυτό που τι εννοείται με την ψύχωση, δηλαδή, με ποια έννοια το λέει. Στην παρουσία θα μετανιώσει η κρίση. Στην ίδια, πάλι θα κρυθούν, ζώνες και νεκροί είναι σε γραφή. Πιο αυστηρά θα κρυθούν. Όχι, θα προσέχουμε ένα πράγμα. Είπα προηγουμένως, είπα ότι όταν ο αρχηγός προειδοποιήσει και από εκείνους που ήκουσαν, άλλοι επίστεψαν και άλλοι δεν επίστεψαν. Mm-hmm. Προσέχουμε εδώ τα λόγια, κάθε μια φράση έχει την έννοιά της και την ερμηνεία της. Από εκείνους που ήκουσαν, λέει, και δεν το έλαβαν υπόψη, αυτός όταν το θερήσει ο εχθρός, λέγει, θα πάει γιατί έμεινε χωρίς πίστη και χωρίς υπακοή. Οι άλλοι, λέγει, οι οποίοι θα ακούσουν και θα πιστέψουν, λέγει,
και θα σωθούν, καλώς λέγει, διότι από αυτούς ο Θεός θα έχει τους εκλεκτούς του. Γι' αυτό πρέπει πάντοτε να έχουμε υπόψη μας ότι πατέρας είσαι, μητέρα είσαι, δάσκαλος είσαι, αξιωματικός είσαι, βασιλιάς είσαι, όποιος είσαι, πρέπει να έχεις υπόψη σου ότι έχεις καθήκον να προειδοποιείς τα παιδιά που σου ενεπιστεύτην ο Θεός, να τα προειδοποιείς να μην πέσω στην παγίδα του εχθρού. Διότι ο εχθρός, πάντοτε τώρα λέμε για τον Αντίχριστο, αυτός έρχεται, θα ποιήσει πάντα, λέει, θα εξαναγκάσει τους πάντας, λέει, μεγάλους και μικρούς, πλουσίους και πτωχούς, δούλους και ελεύθερους. Θα τους αναγκάσει όλους, λέει, να πάρουν τη σφραγίδα του. Θα είναι, λέει, όμορφος σαν άγγελος και θα τα παρουσιάζει όλα τόσο όμορφα, ότι είναι όλοι για το καλό μας, και θα πέσουμε στην παγίδα και... Αυτός θα παρουσιαστεί, θα παρουσιαστεί ως κυβερνήτης του κόσμου ολοκλήρου. Είναι η ενσάρκωση σώμας της κολάσεως. Δηλαδή μια κόλαση ολόκληρη θα είναι μέσα στο κουφάριν αυτό, το οποίο θα παρουσιαστεί σαν άνθρωπος και θα καθίσει στο θρόνο του Θεού, λέγει, και θα κηρύξει τον εαυτόν του Θεόν και θα κάνει θαύματα υπερφυσικά, ψέματα επίπλαστα, αλλά θα κάνει θαύματα. Δηλαδή, θα κατεβάζει φωτιά, λέγει, από τους ουρανούς. Θα ανασταίνει νεκρούς, θα μετακινεί όρη, θα αγαπά τους πτωχούς, θα δικαιώνει τους αδίκους, τους αδικημένους και ούτω καθεξής. Και όλος ο κόσμος θα πάει πίσω του. Δυστυχώς τώρα έχουμε μια πληροφορία ενός γέροντος από τη Ρουμανία, 90 χρονών άνθρωπος. 90 χρονών άνθρωπος πάει για τα 100. Και τον είδανε, λέγει, τα παιδιά του τα πνευματικά επί σειράν ημερών και έκλαιγε και τον ερωτούσαν και δεν άνοιγε το στόμα του καθόλου. Εν τέλει, λέγει, αφού πέρασαν μέρες και τον παρακαλούσαν τα παιδιά να μιλήσει τι είδε και γιατί κλαίει, τι είπε, τούτο που θα σας πω είναι φοβερό, 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 φοβερό. Παιδάκια μου, λέει, είδα τον Αντίχριστο, λέει, και εκατομμύρια κόσμος, λέει, τους έχει σφραγισμένους και είδα και λίγους, λέει, με τα άσπρα τα φορέματα, αγγέλους, λέει, που δεν υπέκυψαν, λέει, αλλά ήσαν πολύ λίγοι. Και όταν το είπε αυτό που είδε, ο κόσμος ο πιστός λέει, πάει η ανθρωπότης, θα την τραβήξει ο Αντίχριστος, δεν θα αφήσει, λέει, λίγοι θα σωθούν. Γι' αυτό να παρακαλούμε τον Θεό να μας αξιώσει να είμαι από τους λίγους. Και ό,τι και αν κάνει ο Αντίχριστος, η ψυχή του ανθρώπου είναι ένα τσακ. Όταν κλείσει τα μάτια σου, τελείωσε. Να στο το κουφάρι, τι θέλει να κάνει στο κουφάρι, ό,τι θέλει ας κάνει. Φεύγει η ψυχή, ελευθερώνεται ο άνθρωπος, πάει στον παράδεισο, αλλά δεν πάει στην κόλαση. Διότι αυτοί, λέγει, που θα λάβουν το σφράγισμα του Αντιχρίστου, λέγει, αυτό το σφράγισμα θα τους γεμίσει πληγές. Θα τους γεμίσει πόνους, λέγει, όμοιους τους πόνους, οι οποίοι θα είναι οι πόνοι όμοιοι με το δάγκαμα του σκορπιού. Και αυτός ο πόνος... Συγγνώμη, ποιος θα έρθει πρώτος, ο Χριστός ή ο Αντίχριστος? Ποιος θα έρθει πρώτος? Ο Χριστός δεν αφήνει τα παιδάκια του. Ο Χριστός δεν θα αφήσει τα παιδάκια του. Είναι ο προφήτης. Πρώτα φτάχνουμε τον Αντίχριστο και μετά την δεύτερη παρουσία. Ναι. Τώρα δυο λεπτά. Εν τω μεταξύ έχουν ξεκινήσει ήδη και σφραγίζονται. Ήδη σφραγίζονται στο ποχαπάει εγώ, στο ποχαπάει εγώ κάτω. Υπάρχουν μηχανήματα τα οποία βάζεις στο δεξί σου χέρι και περνάς χωρίς διαβατήριο. Είχα πάει πέρσι και πρόπερσι. Όχι, όχι. Έχει τα παιδιά του
που τους είπαν ότι χωρίς εμού ουδήν αστοποιήν ουδέν. Ιδού εγώ με θυμών ημι πάσα στα σημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Δεν θα σας αποχωριστώ, λέγει, ως ότου να γίνει και το τέλος του κόσμου που θα είναι πλέον για τους δικαίους και για τους αδίκους που θα έρθει η κρίση η μεγάλη. Επειδή έχει τα παιδιά του ο Θεός, δεν θα τα αφήσει, δεν θα τα εγκαταλείψει. Τα είπε αυτά τα λόγια ο ίδιος και αυτά τα τηρεί, ότι βγει από το στόμα του Θεού, δεν υπάρχει τίποτε ψέμα. Επειδή έχει τα παιδιά του ο Θεός, θα στείλει δύο προφήτες για να τα προετοιμάσει. Ο Αντίχριστος έχει 7 χρόνια στη διάθεσή του. 7 χρόνια στη διάθεσή του. Επειδή όμως τα 7 χρόνια είναι πολλά και αν συνεχίσει χωρίς να επέμβει ο Θεός, δεν θα μείνει κανείς που να μην τον ακολουθήσει, λέει. Και τους εκλεκτούς του θα τους πάρει και τους εκλεκτούς του Θεού. Γι' αυτό θα στείλει 2 προφήτες, τον Ενόχ και τον Ηλία, οι οποίοι δεν εγεύθησαν θάνατο. Ευρίσκονται σε τόπον ο οποίος δεν υπήρχε θάνατος. Πρέπει όμως να πεθάνουν κι αυτοί. Τι θα κάνει ο Θεός, διότι εφόσον ο Θεός επέθανε, δεν θα μείνει κανείς που δεν θα πεθάνει. Είμαι μόνον εκείνοι οι οποίοι θα έρθει ο Χριστός να κρίνει τον κόσμο και αυτοί δεν θα πεθάνουν, θα αργευτούν έναν θάνατο, αλλά ο θάνατος αυτός θα είναι η αντιπροσώπευση της αιωνιότητος. Δηλαδή η αλλαγή, ερρυπή οφθαλμού, θα φύγουν από το φθορά και θα μπουν στην αφθαρσία. Οι δύο αυτοί προφήτες, ο Πανάγαθος Θεός θα πάρει τα μισά χρόνια του Αντιχρίστου και θα το αφήσει τα μισά, δηλαδή θα πάρει τα 3,5 χρόνια, θα κηρύττουν ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Ενώ, θα κηρύττουν το Λόγο του Θεού. Όχι που καταλάβουμε τι θα γίνει αυτό. Ναι. Θα κηρύττουν το Λόγο του Θεού και θα κάνουν μεγάλα θαύματα και όποιος τους επιτεθεί, αυτοί λέει, έχουν τη δύναμη πλέον να τον θανατώνουν. Να μην υπάρξει κανείς που να είναι ενάντιος τους. Στα 3,5 αυτά χρόνια θα κηρύξει μετάνοια στον κόσμο και προσοχή να μην πέσει στα νύχια του Αντιχρίστου. Στα 3,5 χρόνια μέσα στην πλατεία της πόλεως, λέγει, θα επιτεθεί ο Αντίχριστος και θα τους πάρει τους δύο προφήτες και θα τους τυραννίσει σε μαρτύρια και θα πεθάνουν και αυτοί. Θα τους πεθάνει ο Αντίχριστος δηλαδή. Θα μείνουν επί 3 μέρες και 3 νύχτες άταφοι και θα τους δει όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος που είναι πάνω στον πλανήτη της γης θα τους δει αυτούς τους δύο προφήτες που εκήρυξαν, που εθαυματούργησαν, αλλά θα τους δει και πεθαμένους. Οπότε εκείνοι οι οποίοι επίστεψαν ότι αυτοί είναι άγιοι άνθρωποι, αυτοί κάνουν τα θαύματα, τα πραγματικά, αυτοί μας λέγουν το Λόγο του Θεού, αυτοί μας κηρύττουν, αυτοί μας προειδοποιούν, αυτοί μας συμβουλεύουν. Όταν τους δουν πεθαμένους, θα πούν, πα, άγιοι άνθρωποι, πώς επέθανε. Το ερώτημα αυτό, ο δίκαιος γιατί να πεθάνει. Όταν περάσουν όμως οι 3 μέρες και 3 νύχτες, τριήμερο, τότε λέγει ο Πανάγκατος Θεός θα τους αναστήσει και θα αναστηθούν από τα μάτια του κόσμου και θα πάνε στην Βασιλεία του Θεού. Τώρα όμως αυτό το θέμα ότι τους είδαν πεθαμένους, εκείνοι που τους προτίμησαν, που τους ακολούθησαν θα στραφούν πίσω.
Θα λέει ψέματα ήταν. Να, πεθάνανε κι αυτοί. Γιατί. Βλέπετε ότι ο άνθρωπος πολλές φορές μετανοεί επειδή μετανόησε. Μετανοεί επειδή μετανόησε. Δηλαδή, όπως εκείνος ο οποίος εξομολογείται, εξομολογείται και όταν βγει έξω λέει καλά, εγώ θα σε κανονίσω τώρα. Μετάνιωσε γιατί μετανόησε. Λοιπόν, όταν έρθει ο Αντίχριστος πλέον και επικρατήσει τα 3,5 χρόνια, τότε αλίμονο και τρισαλίμονο σε εκείνους που τον ακολούθησαν. Θα πηγαίνουν εις τους βράχους, εις τις πέτρες και θα λέγουν να πέσουν οι πέτρες να τους καλύψουν, να τους λιώσουν και δεν θα ακούει κανείς. Θα ζητούν, λέγουν, το θάνατο και δεν θα υπάρχει θάνατος. Θα πηγαίνουν εις τους πεθαμένους να τους λέγουν να αναστηθούν, να μπουν ζωντανοί και δεν θα τους ακούσουν. Θα ζητούν τέτοιο, διότι τα βάσανα που θα υποφέρουν τα 3,5 χρόνια εκείνα, λέει, λένε οι προφήτες και οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας, ότι λέγει θα είναι τόσο φοβερά, λέγει, που στον παράδεισο, λέει, θα τους δώσει ειδικό στεφάνι όσοι μείνουν κοντά στον Χριστό. Όσοι μείνουν κοντά στον Χριστό θα πάρουν ειδικό στεφάνι, λέγει, διότι εμαρτύρησαν εις τα χρόνια του Αντιχρίστου. Γι' αυτό, αγαπητά μου παιδιά, να προσέχουμε, να είμαι θα έτοιμη, διότι αν δεν είμαι θα έτοιμη και αν δεν ακούσαμε, ακούσαμε. Τώρα αυτή τη στιγμή, τούτα τα λόγια που σας λέω, δεν είναι δικά μου. Το προσέξετε αυτό το πράγμα. Έχετε ευθύνη πλέον. Από εδώ και πέρα έχετε ευθύνη. Έτσι, με την χάρη του Θεού. Και πάση σε φρέμασίρους έχει εκεί. Ναι, φρέμασίρους τα έχει αυτά. Ναι, αν διαβάσετε τη λευρά του σύρου. Πολύ. Πες. Εγώ είμαι σταδιοδικός. Μπήκα φέτος. Στην αστυνομία έχω ξεκινήσει και μιλάω στις καινούργιες ταυτότητες. Αχ, παιδάκι μου. Εγώ εντάξει, έχω πει ότι θέλω να φύγω άμα δω αυτή την κίνηση. Αλλά έχω ακούσει και από άλλους πνευματικούς πατέρες ότι γίνεται το ίδιο πράγμα. Δηλαδή τα ρούχα που φοράς, το κινητό που έχεις, την κάρτα που έχεις, είναι ένα και αυτό. Σφραγισμένα. Όχι, όχι, όχι. Άλλοι λένε έτσι, άλλοι λένε έτσι, άλλοι λένε αλλιώς. Όχι, όχι, ξέρω ποιο το σωστό. Όχι, όχι, όχι. Εμάς μας ενδιαφέρει ένα πράγμα. Είτε κρυφά, είτε φανερά, να μην πέσουμε στην παγίδα του. Δηλαδή, αν έρθει αυτή τη στιγμή και σε αναγκάσει να πάρεις μια ταυτότητα, η οποία ταυτότητα έχει μέσα μικροτσίπ, το οποίο μικροτσίπ ενώνεται με το δορυφόρο και μπορεί να σε πεθάνει, να σε αρρωστήσει, να σου κάνει δυστύχημα, οτιδήποτε. Είναι με το δορυφόρο, είναι. Σε διευθύνει όπου και να πας και να κρυβείς, αυτός σε βλέπει πλέον. Το θέμα είναι ότι εγώ μπορώ να δηλώσω παρέτηση μετά από 3 χρόνια. Να το μπορείς. Μετά από 3 χρόνια, εφόσον σε αναγκάζει, θα σε πάρει φυλακή γιατί παρατήσει. Ναι, ναι, ναι. Θα πέσουμε φυλακές, δικαστήρια και τέτοια. Να σου πω για μου. Εμείς αυτή τη στιγμή για αυτά τα δικά μας τα παλικάρια που παρατήθησαν και είπαν ότι εγώ παρατούμε και τους είπε εφόσον δεν υποκύπτεται να παρατηθείτε να φύγετε. Πολλά παιδιά, εκλεκτά παιδιά, διότι εγώ όσον καιρό ήμουν στον Άγιο Γεώργιο, είχα πολλούς αστυνομικούς, αξιωματικούς, δικαστές που ερχόντουσαν και εξομολογούντουσαν και γνώριζα πολλούς αστυνομικούς και διευθυντές αστυνομίας και αξιωματική αστυνομία, οι οποίοι ερχόντουσαν και παρακαλούσαν για την ψυχή τους. Από αυτούς όλους, δεν θα πάνε όλοι, δεν βλέπω να πάνε όλοι με τον Αντίχριστο. Θα ξεχωρίσουν, έστω λίγοι, έστω πολλοί θα ξεχωρίσουν. Με αυτούς τους λίγους ή τους πολλούς που θα πρέπει να είμαστε κι εμείς. Έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία όλοι. Αυτή η ιστορία άρχισε στην Αμερική, εκατομμύρια έχουν σφραγιστεί. Εκατομμύρια. Από εκεί ξεκινάει. Όλο το κακό από εκεί ξεκινάει. Έχουν στείλει μια κάρτα μισθοδοσία. Εθελοντικά. Σφραγίζουν τα νεογέννητα. Την έχει ο άλλο γονιό που ήταν εδώ πριν 15 μέρες. Δεν την πήρε μαζί όταν άκουσα από εσά κάτι. Ας την εκεί μου λέει. Όσο κρατάει και η ισχύ αυτή που μου είχαν οι προηγούμενοι, θα παίρνω το μισθό.
Μετά πρέπει αναγκαστικά να τη βάλει, να την υπογράψει και να τη βάλει στο μηχάνημα. Αυτή η κάρτα έχει μικροτσίπς μέσα, ενώ η πρώτη δεν είχε. Είναι μισθοδοσία. Αγγιώνεις την κάρτα και πας τώρα διεκδηρώνεις. Ναι. Τώρα θα στείλουν και σε αυτό το παιδί. Το άλλο μου, ο γιος που είχε στη Σάμμο, δεν την είχε. Άστειλε σπίτι μου, λέει, δεν την πληκυρώνω πάνω, δεν την υπογράφει. Όσο θα ισχύει όμως η παλιά, εντάξει, μετά πώς θα πάρει τα λεφτά. Η υπογραφή. Γι' αυτό θα πάει φυλάκιση. Πρέπει να αρχίσει τρία χρόνια. Οι κάρτες οι οποίες ακριβώς τώρα ετοιμάζεται να τις δώσει είναι αυτές οι κάρτες της αποκαλύψεως. Της αποκαλύψεως. Λέγει, το σύνθημά τους είναι από την Αμερική μέχρι εδώ με τον Κλίντον, με τον Σάλλες, όσοι κάναν αυτούς εκεί προέδροι και τούτος ο οποίος είναι τώρα αυτός υπέγραψαν τις εκτρώσεις. Τις εκτρώσεις όλου του κόσμου, να μην υπάρχει γυναίκα έγκυος, να τους σκοτώνουν κτλ. Από την Αμερική έρχεται όλο το σύνθημα σε όλα τα κράτη του κόσμου. Και τι λέει? Λέγει αυτό το οποίο μας είπε και ο δικός μας εδώ. Το πιπίλησαν από εκεί, όπως το μωρό που κρατά την πιπίλα. Τι είπαν στην Αμερική? Στην Αμερική είπαν ότι αυτοί οι πρόεδροι θα δώσουμε, λέγει, ταυτότητα η οποία χωρίς αυτή ούτε θα πουλήσει ούτε θα αγοράζει. Ήρθαν και μας το είπε αυτό ο δικός μας. Θα σας δώσω ταυτότητα, λέει, και χωρίς αυτή ούτε θα πουλείτε ούτε θα αγοράζετε. Μα πού το γράφει αυτό? Το γράφει η Αποκάλυψη. Θα πάρεις, λέγει, τη σφραγίδα και χωρίς αυτό, λέγει, ούτε θα πουλήσει ούτε θα αγοράζει. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει ο κόσμος, θέλει διαφώτιση, παιδάκια μου, θέλει διαφώτιση ο κόσμος, πρέπει να αναλάβει. Θα να μην πω τίποτα, δεν θέλω να πω τίποτα. Επειδή εγώ εχθές μοίραζα τέτοια φυλάδια στον πύργο, στα μαγαζιά και στην πλατεία και στα καφενεία και παντού, πιτσιρικάρες στην ηλικία του παιδιού που μπήκαμε στις καφετερίες μου λένε «Πού είσαστε βρε παιδιά, βγείτε στον δρόμο και πείτε τα». Δεν έχει άγνοια ο κόσμος. Έχει άγνοια το παιδί. Ξέρετε, πολλά άτομα μεγάλοι άνθρωποι δεν ξέρανε τι σημαίνει, τι είναι αυτή η κάρτα. Δεν ξέρανε. Τι θα περιέχει, μου λέει. Ξέρετε τι ευθύνη έχουμε, σας το είπα προηγουμένως, εμείς οι οποίοι μιλούμε τα λόγια του Θεού και ο κόσμος ακούει, κάθεται και ακούει και πίνει αυτά τα λόγια. Πίνει όπως το νερό το οποίο το δροσίζει, έτσι είναι ο κόσμος ο οποίος ζητεί να ακούσει, να ακούσει, να ακούσει. Θέλει βοήθεια. Γι' αυτό πρέπει εμείς όλοι μας, όπου είμεθα, γονείς είμεθα, διδάσκαλοι είμεθα, καθηγητές είμεθα, γιατροί είμεθα, αξιωματικοί στο στρατό, βασιλιάδες, κυβερνήτες, προέδροι, οτιδήποτε. Πρέπει όλοι να διαφωτίσουν το τι γίνεται, να πεις την αλήθεια. Δεν θα πιάσεις τον άλλο δια της βίας. Οι ιερείς μας δεν μιλάνε. Εμείς που τη ξέρουμε πρέπει να πιστεύουμε. Ξέρω έναν ιερή και λέει, βρε παιδί μου, για τη μαγεία που λένε, έχεις κάνει κάτι. Ω, δεν τα πειράζουν αυτά, δεν τον κουνάμε να τον ξυπνήσουμε τους διαβόλους και τους δαιμόνους. Παχουλίδι, όχι, δεν μας κάνουμε. Εγώ θα κρίνω, μου λέει, για να κρυθώ. Αντί να λες του λόγου, μην κρυθείτε, μην κρίνετε, μην κρυθείτε, εσύ είναι στον άποδο, του λέω. Δηλαδή, δεν έχει έννοια, του λες και αυτά εδώ, δεν υπάρχουν αυτά τώρα, άστε τα λέω. Θα σας κόψει τη μισθοδοσία, θα δούμε τα κάτι, τότε παπάς του νοή θα πήγαινες. Δεν γίνονται αυτά, άστατα. Αφού δεν βγαίνει να μιλήσει, να ενημερώσει ένα χωριό ολόκληρο, χίλιους κατοίκους. Ο διάβολος είναι προστατευόμενο είδος. Και σας ξέρετε, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Είναι υποεξαφάνιση, παππούλη. Είναι υποεξαφάνιση, παππούλη. Για αυτούς, να πω κάτι, για αυτούς που λένε ότι η κάρτα δεν είναι το χάραγμα. Το χάραγμα είναι, λέει, στο χέρι, το δεξί και στο μέτωπο. Τι λέτε? Το δεξί, το δεξί. Το χέρι είναι για να μην κάνουμε τον Τίμιο Σταυρό, ναι. Και το στο μέτωπο είναι για να φαίνονται, λέει, οι οπαδοί του Αντιχρίστου. Φοβερό πράγμα.
Παιδάκια μου, χιλιάδες φορές να πεθάνουμε, χιλιάδες φορές να πεθάνουμε. Πεθαίνω και πάω στον στο Χριστό μου να πεθάνω χίλιες φορές. Να πεθάνω και να πάω στο σκότο, το βαθύ, το σκοτάδι, το αιώνιο. Και να αγκάρτα είναι η χαρά του Ραπούλιο. Η κάρτα, η μαγική μας. Δεν μας ενημερώνουν όμως. Είναι λίγοι όμως. Είναι λίγοι να ενημερώσουμε. Θέλετε να δείτε, θα σας πω δύο λόγια τα οποία να τα ακούσετε. Υπάρχει υπακοή Αγία και υπάρχει και παρακοή Αγία. Η υπακοή η οποία κάνεις είναι όταν σε συμβουλεύει ο άλλος στο καλό και εσύ στείνεις τα πόδια σου σαν το γαϊδούρι. Έχουμε κάτι γαϊδούρια στην Κύπρο, τα οποία στέκονται εκεί και βρέθουν το τραβάς, βρέθουν το σπρώχνεις, τίποτα. Όταν σου πει ο άλλος το καλό και εσύ δεν το καταλαβαίνεις, το λοιπόν από εκεί και πέρα είναι δουλειά δικιά σου. Εάν όμως δεν σου πει τίποτε, έχει την ευθύνη. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, εμείς θα κάνουμε εκείνο το οποίο λέγει η Εκκλησία μας. Τι λέγει η Εκκλησία μας? Όταν σου πει ένα θέμα το οποίο είναι σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Όχι, όχι, είναι δογματικό. Yeah. Όταν είναι δογματικό, τότε δεν θα ακούσεις κανείς όποιος και να σου το πει. Είτε αρχιεπίσκοπος σου το πει, είτε οποιοςδήποτε. Είναι δόγμα πλέον της Εκκλησίας. Όταν έρθει ακριβώς ο Πάπας, ο οποίος έρχεται και λέγει ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού. Αυτό δεν το θέλω. Εάν έρθει ένας δικός μας και σου πει ένα άλλο πράγμα, δεν χρειάζεται βάφτισης, δεν χρειάζεται Θεία Κοινωνία, γιατί... Παρακοή. Ναι, κάνεις παρακοή. Αυτό τότε λέγει είναι Αγία Παρακοή. Διότι είναι δόγμα. Τα δόγματα της Εκκλησίας μας να μην τα αρνηθούμε ποτέ, παιδάκι. Ποτέ να μην τα αρνηθούμε. Είπαμε, γίνονται όλα αυτά. Αλλά εκείνο το οποίο θα τονίσω είναι τούτο το οποίο είπαμε τώρα. Η Αγία Γραφή. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, μη μου δικαιολόγησε, λέγει, και να λες ότι εγώ είμαι παντρεμένος. Έχω παιδιά, έχω επιχειρήσεις, έχω ευθύνες, λέγει, και δεν έχω χρόνο να διαβάζω την Αγία Γραφή. Είναι η Αγία Γραφή λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι αποτείνονται οι δικαιολογούντες, ότι είναι για τους ασκητάς, είναι για τους μοναχούς, είναι για τους παπάδες, είναι για τις γριούλες. Δεν είναι για μας. Εμείς έχουμε ευθύνες, λέει. Μη λες αυτές τις τρέλες, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, διότι η ευθύνη σου είναι μεγάλη, γιατί δεν διαβάζεις την Αγία Γραφή, λέει. Και αν εκείνος, λέει, ο οποίος λες ότι χρειάζεται την Αγία Γραφή, εσύ τη χρειάζεσαι περισσότερο, λέει, που είσαι μες στον κόσμο. Διότι αυτή θα σε σώσει. Διάβασε τη Γραφή και πήγαινε με βάση τον Λόγο του Θεού, δεν θα υπήρχαν όλα αυτά. Ο άνθρωπος αυτός όμως ήταν του Θεού, ήταν από την Αλεξάνδρεια και ήρθε και ήταν στον Ευαγγελισμό καθηγητής. Τι έκανε αυτός? Κάθε Σάββατο βράδυ εκαλούσαν τα κοριτσάκια του και κάθονταν χάμου πάνω στο κουψά, σε ένα χαλάκι, και τους έλεγε το Ευαγγέλιο της επομένης ημέρας. Και τους τα έλεγε τόσο απλά, τόσο όμορφα, τόσο ωραία, που τα εντυπωσιάζονταν, και όταν πήγαιναν στην εκκλησία και το άκουγαν το Ευαγγέλιο, το εγνώριζαν από την προηγουμένη βραδιά, από το Σαββατό το βράδυ. Οπότε εγώ πιστεύω ότι πρέπει και εμείς οι ακόμα,
Οι γονείς έχουν ευθύνη. Τα παιδιά μας που μικρά ανεβάζουν μια γραφή και να προπαθούν. Ναι, βέβαια, από εκεί είναι το σπίτι πρώτα. Είναι η τροφή για την ψυχή μας. Χρειάζεται οι ευθύνες. Οι ευθύνες ξεκινούν από το σπίτι, πηγαίνουν στο σχολείο και πηγαίνουν στην εκκλησία. Η εκκλησία έχει τα παιδιά του Θεού μια ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες. Τρεις ώρες δηλαδή κάνεις τη Θεία Λειτουργία, αν υπάρχει κήρυγμα καλώς, αν δεν υπάρχει κήρυγμα φεύγεις και δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι ένα πράγμα. Να γνωρίσουμε ότι έχουμε ευθύνες όλοι μας απέναντι αυτών των παιδιών, των νέων, τα παιδάκια τα οποία μεγαλώνουν. Θα περάσουν χειρότερα από ό,τι εμείς. Ναι, θα περάσουν χειρότερα. Ναι. Διότι... πληρώσουν τα λάθη τα δικά μας. Από τα λάθη τα δικά μας. Πρωθυπουργέ, ορισμένοι επιμένουν ότι η κάρτα αυτή του πολίτη που πάνε να βγάλουν τώρα, ναι, ναι, που θα έχει το όνομά μας, που θα υπογράψουμε, ναι, για να την πάρουμε και όχι μόνο θα υπογράψουμε, θα ζητήσουν και λεφτά για να επικυρώσουν ότι τη δεχτήκαμε. Λένε ότι δεν είναι το σφράγισμα, ενώ θα έχει το όνομά μας επάνω, θα είναι, θα υπογράψουμε για να την πάρουμε, θα, ότι δεν θα μπορούμε ούτε να αγοράσουμε ούτε να πουλήσουμε. Λέει αυτό που λέει ακριβώς η αποκάλυψη, θα, δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα χωρίς αυτή την κάρτα. Και επιμένουν ότι δεν είναι το χάραγμα. Επιμένουν για αυτό. Όταν λες ταυτότητα σημαίνει ότι εγώ που κρατώ αυτό είμαι εγώ. Θέλεις τίποτε άλλο περισσότερο. Τα ταυτότητα μου. Δηλαδή ο εαυτός μου είναι τούτο που κρατώ. Έχουν πωλήσει στο ότι δεν είναι το τελικό. Έχουν πωλήσει εκεί. Δεν είναι το τελικό. Είναι το τελικό, είναι το τελικό. Όχι, μα το λέει ξεκάθαρα μέσα στην Αποκάλυψη κιόλας. Ή τον αριθμό αυτού με ίδια ζευτικό. Ή τον αριθμό αυτού με ίδια ζευτικό. Το λέει ξεκάθαρα μέσα στην Αποκάλυψη. Η Αγία Γραφή, να διαβάζουμε την Αγία Γραφή.